Νομίζω ότι οι προλαλήσαντες κάλυψαν πάρα πολλά από αυτά τα οποία θα ήθελα και εγώ να επισημάνω και βεβαίως συμφωνώ ότι ο λαϊκισμός με τις μορφές τις οποίες τον βλέπουμε να αναπτύσσεται στις μέρες μας στην Ελλάδα από την εποχή των πλατιών των αγανακτισμένων, δηλαδή μερικούς μήνες, ένα χρόνο και κάτι μετά τη χρεοκοπία του κράτους και την ένταξη στα μνημόνια, ο λαϊκισμός αυτός, και θα το αποδείξω, προϋπήρχε, εφήρπε στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το οποίο μας τρομάζει ως Έλληνες πολίτες που θεωρούμε τους εαυτούς μας συγκροτημένους και με πηξίδα μας τη λογική, τον ορθό λόγο, υπήρχε. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι λαοσυνάξεις συλλαλητήρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου 10 και πλέον χρόνια πριν από την έκρηξη του λαϊκισμού. Το θέμα, θυμίζω, ήταν εντελώς παράλογο. Σήκω στο φλάμπουρο ο χαρισματικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Για ποιο λόγο? Επειδή έπρεπε να συμμορφωθεί η Ελλάδα, νομίζω, με ευρωπαϊκή οδηγία και το θρήσκευμα να μην αναγράφεται στις αστυνομικές ταυτότητες. Δηλαδή κάτι εντελώς γραφειοκρατικό, κάτι εντελώς χρηστικό, το οποίο κατάφερε να μεταβάλει, να παρουσιάσει ως εθνικό θέμα και να συγκινήσει, θυμίζω, 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι και πήγαν και υπέγραψαν να γίνει δημοψήφισμα, προκειμένου να μην χάσουμε την ψυχή μας, που είναι το χ όμικρον στις αστυνομικές ταυτότητες, το Χριστιανός Ορθόδοξος. Δεύτερη απόδειξη ότι ο λαϊκισμός υφήρπε, αλλά δεν μας πολύ ενδιέφερε. Την πρωτοχρονιά του 2001, το 95% των τηλεθεατών, των Ελλήνων τηλεθεατών, αλλάξαν το χρόνο, κάναν ρεβεγιόν, παρακολουθώντας το Big Brother, που ήταν το τελικό επεισόδιο, φανατισμένοι για το αν θα μείνει, θα φύγει από το σπίτι, θα κερδίσει το Big Brother, ένας κύριος Τσάκας, τον οποίο αν τον δείτε σήμερα, θα καταλάβετε, αν θυμηθείτε τη φάτσα του, θα καταλάβετε πόσο μοιάζει με βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ή ένας κύριος πρόδρομος, ο οποίος νομίζω μετά σταδιοδρόμησε ως τραγουδιστής στον τόπο της καταγωγής του, ως pop τραγουδιστής. Όταν μια κοινωνία κατά 95% παρακολουθεί δύο προφανέστατα ασήμαντους ανθρώπους να ανταγωνίζονται για ένα πολύ σημαντικό ποσό, κάτι υπάρχει πολύ σάπιο, διαφωνείτε? Ήταν το 2002, έτσι. Μπαίναμε στο ευρώ. Στο άλλο κανάλι ο Σιμίτης έβγαζε τα, ναι. Κύριος Σιμίτης έβγαζε τα ευρώ. Αλλά ο Σιμίτης δεν ήταν τηλεοπτικά ενδιαφέρον, ελκυστικός. Αυτό το οποίο εγώ νομίζω ότι συνέβαινε είναι ότι χάρη σε ένα μηχανισμό ρουφετολογικό εξυπηρετήσεων, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τον εξυγχρονισμό, ας πούμε, ως πρόταγμα της εποχής Σιμίτη ή ακόμα και με την επανίδρυση του κράτους, την οποία διαφήμισε άσχετο τι έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ένα μεγάλο ποσοστό παρέμενε πιστό στα κόμματα, ήταν ψηφοφόροι του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε αυτός ο πολιτισμένος ήπιος δικοματισμός, ο οποίος νομίζαμε ότι θα διαρκέσει για πάντα. Όταν το κράτος χρεοκόπησε, και εδώ πέρα αυτό, και νομίζω ορθώς, εκλαμβάνεται από πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, ως έγκλημα καθοσίωσης, της ηγεσίας, της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, είπανε, ρε παιδιά, σας επιτρέπουμε και ζεμπέικα να χορεύετε και με αεροπλάνα να κινείστε και πουρα να καπνίζετε και χαβιάρια να τρώτε και τρομερά ακριβά κοστούμια να φοράτε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν περιμένα ποτέ ότι θα χρεοκοπήσετε, ότι θα ρίξετε το κράτος στα βράχια. Όταν έπεσε το κράτος στα βράχια, ήταν προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πλέον δεν περίμεναν τίποτα από τα κόμματα αυτά, τίποτα το ρουσφετολογικό εννοώ, καμία εξυπηρέτηση, διότι δεν μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν, δεν μπορούσαν πλέον να διορίσουν το δημόσιο, δεν μπορούσαν να μεσολαβήσουν για να δοθούν δανειάκια, δεν μπορούσαν να κάνουν να εξυπηρετήσουν την πελατειακή σχέση, την πατροπαράδοτη μεταξύ πολιτικών και πολιτών στην Ελλάδα, φύγανε, αυτονομήθηκαν ένα μεγάλο ποσοστό και με τεράστια ευκολία πήγε είτε στη ριζοσπαστική αριστερά, η οποία υποσχόταν τα πάντα, είτε στη νεοφασιστική, στη νεοναζιστική, στο νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Τώρα, τι συνέβη? Η κορύφωση του λαϊκισμού ως φαινόμενο στην Ελλάδα, το κορυφαίο γεγονός, ήταν το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015.
Εκεί το 39-38% που ψήφισε ναι, και επειδή όντως όλο το ζήτημα είχε τεθεί κατά τέτοιο τρόπο, είχε οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο το δημοψήφισμα, ώστε ήταν προφανές ότι ζητήσαν από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι ή όχι σε μια πρόταση των εταίρων η οποία είχε αποσυρθεί. Δηλαδή χωρίς νόημα. Ότι φτιάξανε ένα ψηφοδέλτιο όπου βάλαν πρώτο το όχι και μετά το ναι. Και στο ψηφοδέλτιο υπήρχαν μια αγγλική φράση που προφανώς δεν θα μπορούσε να κατανοήσει παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων ψηφοφόρων. Τι είπαν λοιπόν οι αντιλαϊκιστές τότε, μετά το δημοψήφισμα? Ότι δεν είναι δημοψήφισμα, είναι το μεγαλύτερο IQ test που έχει συμβεί, οργανωθεί ποτέ, και ότι το 62% όσων ψήφισαν όχι, το λέω ευθασώς, το είπαν και άλλοι ευθασώς. Δεν το υιοθετώ εγώ. Αυτοί λοιπόν που ψήφισαν όχι, είναι χαμηλής νοημοσύνης. Υπόθηκε αυτό. Αυτό που δεν κατάλαβαν αυτοί που λέγανε το 38% ή πιο λαύροι από το 38% που κουνάγαν το δάχτυλο και λέγανε είστε χαμηλής νοημοσύνης, φέρεστε ως ανόητοι, δεν κατάλαβαν ότι το δημοψήφισμα, όλες οι εκλογές, δεν είναι μόνο IQ test, είναι και EQ tests. Υπάρχει και συναισθηματική νοημοσύνη. Και συναισθηματικά το 38% η elite, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε, εννοούν ότι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ορθός δρόμος και πρέπει να τους ακολουθήσουν οι μάζες, αποδείχθηκαν συναισθηματικά πολύ χαμηλής νοημοσύνης. Αυτή. Το πρόβλημα στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας, είναι ότι δεν πρέπει να κουνάς το δάχτυλο στην κοινωνία. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις τον πλησίον σου, τον συμπολίτη σου, ούτε ανόητο, ούτε κορόιδο, ούτε αμόρφωτο. Έτσι. Πρέπει να τον πλησιάζεις, να κοιτάς, να προσπαθείς, να αγωνίζεσαι, να κοιτάξεις την πραγματικότητα με τα δικά του τα μάτια. Να καταλαβαίνεις ότι αν έχει έλλειμμα παιδείας ή αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας, αυτό οφείλεται προφανώς και στην παιδεία, στον τρόπο με τον οποίο διδάχθηκε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο, εδώ και 40 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον είσαι λειτουργικά αναλφάβητος και φταίς εσύ, η κοινωνία φταίει. Και επίσης, να καταλάβεις ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέγεται αγαπησιάρικη προσέγγιση προς τους πολίτες. Δεν ξέρω αν έχετε δει, σίγουρα θα έχετε δει, ντοκιμαντέρ με τον Ούγκο Τσάβες. Ο Ούγκο Τσάβες, λοιπόν, στην αρχή, πριν αρρωστήσει, αυτό που βλέπεις στις επαφές του με τον κόσμο, είναι πόσο κοντά τους είναι. Σηκώνεται, χορεύει, τους ακούει, τους μιλάει. Υπάρχει δηλαδή ζεσταίνει την ατμόσφαιρα. Η πολιτική, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο κάθομαι εγώ σε ένα θόκο και λέω στον κόσμο τι πρέπει να γίνει και τον καθοδηγώ. Η πολιτική είναι και συνέστημα. Η πολιτική είναι και συγκίνηση. Η πολιτική είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, αυτή τη συγκίνηση, αυτό το συνέστημα, το χρησιμοποιούν εργαλειακά και χυδαία στη χώρα μας οι λαϊκιστές. Αλλά χωρίς, εφόσον εμείς οι μη λαϊκιστές δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να επιστρατεύσουμε συγκίνηση, συνέστημα και να ανεβάσουμε τις δημοκρασίες και να δημιουργήσουμε, να εμπνεύσουμε αυτό που στα αγγλικά λέγεται we feeling ανάμεσα στους πολίτες και στην, ας το πούμε, elite ή ηγεσία, πνευματική, πολιτιστική, οικονομική, πολιτική, άμα δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, είμαστε οριστικά χαμένοι και η ιστορία πραγματικά θα μας προσπεράσει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Χομενίδη. Κλείσαμε τον κύκλο των ομιλητών, κλείσαμε τον κύκλο των τοποθετήσεων. Έχει μείνει ακριβώς μισή ώρα και νομίζω ότι υπάρχουν, βλέπω πολλούς στο ακροατήριο που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Θα δώσω αμέσως το λόγο. Θυμίζω μία φράση από τον καθένα. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ο κύριος Χομενίδης, ξεκινάω από την αριστερά, μας θύμισε ότι ο λαϊκισμός προϋπήρχε. Ο κύριος Κασμούντ μας είπε ότι οι κοινωνίες και οι πληθυσμοί πλέον έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και περιμένουν λιγότερα από το κατεστημένο. Ο κύριος Τάκης Παπάς, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο λαϊκισμός είναι εχθρός της φιλελεύθερης δημοκρατίας, μας έδειξε 7 ομοιότητες του λαϊκισμού σε πολλά μέρη της γης που μας έκανε να τριχιάσουμε. Δεν θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς η λέξη που χρησιμοποίησα. Η κυρία Δάφνη Χαλκιοπούλου, που αποδόμησε κάποιους από τους βασικούς μύθους, ίσως τα misconceptions που έχουμε
για τον λαϊκισμό, ο κύριος Walter Mead, ο οποίος μας μίλησε για την ισορροπία που πρέπει να έρθει μεταξύ του κατεστημένου και των μαζών, και βεβαίως ο κύριος Πανούς, ο οποίος σημείωσε ότι ο λαϊκισμός είναι η αιτία, αλλά όχι το σύμπτωμα, αν το θυμάμαι σωστά. Δίνω το λόγο, κύριε Βερέμι, να σηκώνετε το χέρι, και ο κύριος Παπασωτηρίου. Κύριε Βερέμι, παρακαλώ, ξεκινήστε εσείς το μικρόφωνο. Όχι, υπάρχει μικρόφωνο. Το θυμάμαι το αμφιθέατρο ότι είχα βροντερή φωνή, αλλά ναι. Καλύτερα το μικρόφωνο. My first question is, rather my only question is to Professor Mead. Mead, sorry, is it Mead? Mead, you're Mead. You said that Trump represented in the elections the entire party of the Republicans in a way. Of course, it's not so obvious nowadays when people as prominent as Condoleezza Rice or McCain or so many names from the Republican camp have come out against Trump. I think Bush himself, perhaps. But there's an element in his, at least his pre-election promises, not necessarily honored after the elections, but they were there before, of heavy protectionism. Now, that is a feature you do not find in the Republican ideology in the past. So this is a new thing. Doesn't this make him slide a bit towards the side of populism? Oh, and Mrs. Hadzopoulou, I would urge you to look at the left side of populism in Greece as well as the right side, because the right side may be blatant and barbaric, as everybody has said, but there is a much more subtle and interesting element of populism among the left, in the left side, in fact, of this government, the government we have. So you might want to look into Thank that you. As well. Thank you very much, Professor Hermes. Thank you very much. Mr. Mood, please. Okay, let me just clarify what I said was that the election of Donald Trump was not a vote for populism, because the people voted on the basis of party identification, right? And so the vast majority of people who voted for Donald Trump were people who voted for the Republican Party, for which they would vote under any condition. Now, Donald Trump himself, at the end of his campaign, had a populist campaign. Only at the end, though. Pretty much from August 2016, when Steve Bannon took over. Before that, he wasn't the voice of the people. He was the voice of the Donald. The only thing that he sold was himself. And so you can say that Trumpism is a populist phenomenon in what it sells, not necessarily what it delivers, right? But my point is that he wasn't elected on the basis of that necessarily. Now, where the GOP is a different question. I think we focus far too much on the GOP in Congress. When you actually look at what the basis of the Republican Party stands for, Trump is a much more genuine representative of the average Republican voter, not just the Trump voter, the Republican voter, than Mitch McConnell is. And if you look at the state level and at the local level, you see a very strong Trump effect. I live in the state of Georgia, which is a deep red state. We have governor's elections. Almost everyone there now runs on a Trumpist platform. And so I think the transformation is much bigger than what we see in D.C. Thank you. Δίνω το λόγο στην κυρία Χαλκιοπούλου για ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Βερέμης. Thank you. Just to briefly respond, absolutely, I have done. I have looked at the left as much as the right. The point I was trying to make is that perhaps populism is not the most useful terminology for us to understand the phenomenon, and perhaps what is going on with the left is that these parties are getting elected because of the far left attributes rather than because of the populist attributes. Similarly with the right, they're getting elected because of their far right attributes or even their extremism, and we can discuss this later if you'd like. Thank you. Θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ μία ερώτηση από τον καθένα και να ζητήσετε τον ομιλητή που... Παρακαλώ κύριος Παπασωτηρίου, μετά κυρία Διαμαντοπούλου.
I have a question for Walter Russell Mead. Do you believe that Donald Trump will undermine his Jacksonian populism will undermine the Hamiltonian and Wilsonian liberal international order, or will his Jacksonianism be more limited like Richard Nixon's? Thank you. Well, I do think that we see in President Trump moving away from Hamiltonian policies, which in American politics are about free trade and building a global commercial order. And we also see President Trump moving against Wilsonian politics of building that same world order, but more on the basis of human rights and international institutions. Since about 1990, American foreign policy has been dominated by a sort of a coalition between these groups, and Trump represents a break with both. One of the interesting things is that the never-Trumpers in the Republican Party tend to be people with a Wilsonian cast, people who supported George W. Bush's democratization agenda and so on. So yes, there's a very dramatic break with Republican Party policy. And I think the interesting thing is not that so much that Republicans voted for Trump in the general election, but that they voted for him in the primaries. And that he, in a sense, stole the Republican Party out from under the people who thought they owned it forever. Let's take a few questions, Professor Ioakimidis. And, yes, two very brief, straightforward questions to the panel. Can you elaborate a bit on the role of social media, Facebook and Twitter, in spreading the gospel of populism? Question number one, and question number two, populism and social democracy. Now, it's true that populism has stolen the agenda, or a large part of the social democratic agenda. Why is that? Is that because social democracy failed to implement its agenda, or because it's failed to renew its agenda? Thank you very much. Ο κύριος πίσω από τον κύριο Κιμίδη, ναι. Klaus Wittmann, Aspen Institute, Germany. Thanks to this excellent panel, I learned a lot about a phenomenon about which I thought I knew already much. Several speakers talked about pre-election promises, and I would ask you to comment on another aspect, the illusion promoted by the populists that complex problems can be solved with simple and national recipes. Therefore, incidentally, I, instead of calling them populists, I often refer to them as the populist simplifiers. And I would be interested to hear comments on this aspect. Thank you very much. Κύριε Διαμαντοπούλου, μικρόφωνο. Ευχαριστώ πραγματικά, ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει ο λαϊκισμός που οφείλεται στο χαρισματικό ηγέτη, ο οποίος σαρώνει τα πάντα, και υπάρχει ο λαϊκισμός ο οποίος γίνεται συνειδητά με βάση θεωρίες. Και βεβαίως υπάρχουν θεωρητικοί του καλού λαϊκισμού, όπως Ερνέστο Λακλάου, τον οποίο ακολουθούν οι Λατινικές Δημοκρατίες και οι Ποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Το ότι υπάρχει πια μια θεωρητική ανάλυση του καλού λαϊκισμού και η βασική λογική ότι δεν ανατρέπονται αλλιώς οι ελίτ παρά μόνο με ένα λαϊκισμό ο οποίος θα σαρώσει τα πάντα και θα σαρώσει κυρίως τους θεσμούς τους οποίους έκαναν οι ελίτ, και είναι όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τάκης Παπάς, δημιουργείται κάτι πολύ πιο επικίνδυνο πλέον. Ότι τα mainstream κόμματα, τα κόμματα που δεν θέλουν να είναι λαϊκιστικά, βλέπουν πλέον ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ή αρχίζουν και θεωρητικοποιούν τη συμπεριφορά τους προεκλογικά, βάζοντας δόσεις λαϊκισμού, είτε στο λόγο τους, είτε στη συμπεριφορά τους. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να πάμε σε έναν καθολικό λαϊκισμό από όλα τα κόμματα, πιστεύοντας ότι την επομένη των εκλογών, αφού οι άλλοι αλλάξουν, θα μπορούν και αυτοί να αλλάξουν. Άρα, γενικεύουμε τη συμπεριφορά αυτή και πάμε πια σε μια απόλυτη απαξίωση στις πολιτικές. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τσαφτάρης και ο κύριος Βλάχος από πίσω. Και άλλη μια ερώτηση, δύο, και θα δώσουμε και τον. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι ζήσαμε χθες στο πάνελ των εμφύλιο των Αμερικάνων, χθες υπήρχε μια συζήτηση στην διπλανή αίθουσα και ζήσαμε ένα εμφύλιο ανάμεσα στους τα δύο στελέχη του Τραμπ και στους υπόλοιπους ανθρώπους της διπλωματίας. Και ο πόλεμος έχει να κάνει με το σύνθημα του Τραμπ «America first»,
που έρχεται να ακυρώσει αυτά που είπατε σήμερα, ότι δεν άλλαξε η πολιτική του Τραμπ. Και έγινε μάλιστα παρουσία του πρέσβους του κυρίου Ράιν. Τώρα, σε ό,τι αφορά μια παρατήρηση, σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα του κυρίου Χιμονίδη, από τότε... Χομενίδη, συγγνώμη. Sorry. Έχει να κάνει με τη διαπίστωση που θα εξηγούσε ορισμένα από αυτά τα πράγματα. Από τότε που φύγαμε από τη λογική, από το κομμάτι του εγκεφάλου, δηλαδή, που κάνει λογικές πράξεις και μεταφερθήκαμε στο κομμάτι της εικόνας, δηλαδή της τηλεόρασης, πολλά από αυτά τα πράγματα εξηγούνται, γιατί τώρα πλέον είναι κυρίαρχη η εικόνα και σε βάρος της λογικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος και άλλες ερωτήσεις. Εσείς και εσείς μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξαιρετικές τοποθετήσεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο λαϊκισμός έχει μία πλευρά προσφοράς, δηλαδή τι υπάρχει στην πολιτική αγορά, ποιοι προσφέρουν αυτό το πολιτικό προϊόν, και υπάρχει και μία πλευρά ζήτησης, δηλαδή ποιοι πολίτες θίγονται τόσο πολύ στα καθημερινά τους συμφέροντα και δικαιώματα, ούτως ώστε να επιλέγουν αυτές τις πολιτικές λύσεις. Εγώ θα βάλω το εξής ερώτημα. Δεδομένου ότι σε μία πολιτική αγορά υπάρχουν χι επιλογές, και δεδομένου ότι οι παραδοσιακές πολιτικές σου δυνάμεις, αν είσαι κάποιος ο οποίος είναι στην εργατική τάξη, δούλευε σε ένα εργοστάσιο, τα παιδιά του πήγαιναν σε ένα δημόσιο σχολείο, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, βλέπει ότι όλα αυτά τα δημόσια αγαθά ακριβαίνουν και ταυτόχρονα οι δυνατότητές σου και οι προοπτικές σου μειώνονται. Τι πολιτικές επιλογές έχεις και πώς μπορείς να τις εκφράσεις μέσα σε μια νεωτερική δημοκρατία? Άρα, μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους, και στέκομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Χομενίδης και ενδεχομένως μπορούν να απαντήσουν και άλλοι ομιλητές, πώς μπορεί να εμπλουτιστεί η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία για να ενσωματώσει όλες αυτές τις αγωνίες και τους προβληματισμούς, επαναλαμβάνω, των στρωμάτων που πλήττονται από το οικονομικό πρόβλημα. Okay, I'll take one more question. Professor Featherstone, if you like. Thank you. I think one of the most frightening aspects of populism is the anti-expertise aspect of it. We're a conference of experts on so many different topics. Perhaps the question that lingers is whether experts are claiming too much in terms of public opinion, whether we think of Trump, whether we think of Greece in 2015, whether we think of the catastrophe of Brexit. In each of those cases, we're being told, you know better than experts, you know better in your heart, it's common sense. And I wonder whether collectively there is also a cultural shift required of us to know the limits of our expertise. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα δώσω περίπου 2 λεπτά στον κάθε ομιλητή, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Κύριε Χομενίδη, θέλει να ξεκινήσετε? Μπορούμε να μιλάμε για έκρηξη του λαϊκισμού στην Ελλάδα? Εγώ μιλάω για αυτό που ξέρω καλύτερα, για την Ελλάδα. Μπορούμε να μιλάμε για έκρηξη του λαϊκισμού μετά την χρεοκοπία του κράτους και την υπαγωγή στα μνημόνια? Αλλά ο λαϊκισμός πάντα υπήρχε. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστώ εγώ, κανείς δεν μπορεί να με πείσει, ότι από το 1974 που θυμάμαι τον εαυτό μου και παρακολουθούσα έστω και ως παιδάκι τις προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων και τις εκλογές, ότι δεν υπήρχε λαϊκισμός. Και θα σας αναφέρω μια εικόνα. Η οποία έχει χαραχτεί βαθιά μέσα μου. Το 1996, το Σεπτέμβριο, γίνανε βουλευτικές εκλογές. Υπήρχε από τη μία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον Μακαρίτη, τον Μιλτιάδη Εύερτ, επικεφαλής, και από την άλλη μεριά το ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σιμίτη. Ο κύριος Σιμίτης έκανε την πιο αντιλαϊκιστική συγκέντρωση στα Ιωάννινα, στα Γιάννα, που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, με την έννοια ότι την έκανε 11 το πρωί στο πάρκο Λιθαρίτσια. Λιθαρίτσια, κάπως έτσι λέγεται. Μπήκε μέσα και είχε ένα βήμα στο οποίο ανέβηκε. Πίσω από το βήμα είχε έναν πίνακα με νούμερα. Και μιλούσε τώρα στον κόσμο εκεί πέρα με νούμερα. Είχε και ένα χαράκα και τους έδειχνε τι θέλει να κάνει. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, πετούσε, έσκαγε πρωί τώρα, 11 το πρωί, καπνογόνα, γιατί τότε, αν θυμάστε, στην Ελλάδα, στις συγκεντρώσεις καπνογόνα. Και αυτό το οποίο διεπίστωσα, διότι ήμουν απεσταλμένος ενός περιοδικού, ήταν ότι γινόντουσαν πηγαδάκια την ώρα που μιλούσε ο Σιμίτης. Δεν το παρακολούθησε σχεδόν κανείς από τους παρισταμένους. Τα πηγαδάκια ήταν ντόπιοι πολιτευτές,
που τάσανε ρουσφέτια. Δηλαδή, πάνω ήταν ένας άνθρωπος που μόνος του μιλούσε για το όραμα του εξυγχρονισμού και κάτω ήταν κομματάρχες που φέρναν ψήφους στον εξυγχρονισμό ανταλλάσσοντάς τους με ρουσφέτια. Αν αυτό δεν είναι λαϊκισμός, τι είναι λαϊκισμός? Still in the translation. Okay, let me respond to two points. One was the point of the experts and that they don't believe in expertise, et cetera, et cetera. I don't necessarily agree. They have their own experts. Like as soon as you say anything that is useful for them, you will be an esteemed professor and they will quote you all the time. The point is, I think that many experts have come out, and Brexit is a very good example, in a highly political way. Not only giving expert advice, which many economists think that they have a neutral advice, but it's deeply neoliberal. But also sometimes it is just, it's political. And your expertise is not just based on your discipline; it's also on your priorities, and we say that Brexit is a bad decision because it costs money, but thereby you say that money is the most important thing, and for some people it isn't, and we have no expertise over what is the most important thing to decide on, and so I think in that sense we have to be honest. Look, I'm a political scientist. I write op-eds the whole time, and I tweet like crazy. Like half of the Netherlands will no longer believe anything I say because they know exactly where I stand politically. That's the price you pay, right? But you have to be honest. When you take that position, you shift, and so they do believe certain people when it's useful, as many of the mainstream parties do. With regard to the over-promising or saying that populists win because they make politics simplistic, all politicians make politics simplistic. I didn't have any questions, but let me respond to two or three things. First, good populism. Do we have good populism according to Laclau? Yes, but Laclau was a theoretician. I mean, he never studied his own country, Laclau, okay? So, and he comes from Argentina. He came from Argentina. And what we know about, you know, Argentine populism, you know, from other, you know, excellent scholars like Torquato Di Tella and the late, you know, Gino Germani, who was political scientist at Harvard. So he never dealt with that. And he presents the idea of populism perhaps being a good thing, but we don't see that. I mean, if you look at those countries that I mentioned earlier, you will see that all of those countries had, you know, very tortuous kind of bad national histories and bad ends, some of those. Secondly, Trump. Since most of you mentioned Trump, Trump is a very good example. I think that we cannot understand Trump and the emergence of Trump if we don't bring two things together, perhaps three if we include the media as well. So the two important things are Trump himself as a leader, as Cass said, and the Tea Party movement. So we have to bring those two things together. We cannot separate them. So if you look at the American history, US history in the post-war years, you will see many populist leaders. Many, I mean, a whole score from George Wallace, Huey Long, McCarthy, Ross Perot, et cetera, et cetera. Why they did not succeed? Sarah Palin was, you know, the Tea Party movement. And why Sarah Palin, for example, did not become the president of the United States? Because she did not have the characteristics, the personal characteristics of Donald Trump. So we have to bring those two together, okay, in order to be able to understand, which brings me to my final point. Which is, you know, solutions. Are there any possible solutions? I mean, we have thought long and hard about that. I think that, and I will stop there, of course. If you want to think about, you know, how to get beyond populism, we have to begin with leadership. I mean, you cannot get out of that. If you don't think in terms of leadership and in terms of two things, okay, what are the bold new ideas that those new leaders, liberal leaders, might bring, and what is the emotional
message, the emotive message that they have to bring with them. So if you think about Macron on one hand and Trump on the other, or if you think about Andreas Papandreou in our own case in Greece, you will see what I mean. Thank you. I refer to Sarah Palin because Andrew Sullivan in New York Magazine called her the John the Baptist before the real prophet, who was Trump. That was one of the remarks that I found quite interesting. Mrs. Yeah, you can have your mic. Thanks. A couple of minutes, please. It's been a while since I've been called Mrs., so yeah, thanks for that. I want to respond to your comment because I think you're actually absolutely spot on. In my opinion, the big problem is how we respond as mainstream. So in certain cases, we have these parties, they're very successful, in others, they're least successful. But the problem, the danger, is the extent to which they have permeated mainstream ground. And the fact that now it seems to be common opinion, commonly held view, that in order to compete with these parties, we need to imitate them, we need to look like them. And one way to look like them is to be completely populist, right, and speak this language of the people. This is what's happening in the country I work in the United Kingdom. It's all of a sudden now Brexit is the choice of the people and nobody can speak otherwise. Or even worse, is the far-right narrative. So now, in order to compete with the far-right, we need to all be anti-immigration. So I think this is the biggest danger, and I don't think that imitative strategies are the way forward, because that is when our democracies will truly become eroded. Thank you, Professor Halkipoulou. Let me just quickly make one point about demographics and populism in politics. Because of the demographic crash in much of Europe, the young are weak and the old are strong, politically speaking. And so that actually creates a real gap in society, and this has the populists take advantage of that. The other thing is just to observe that for the left, the center left, globalization is an existential problem that is very difficult to solve, because if you're talking about working people, well, really, should we protect the wages of European and American working people by denying any opportunity whatever to working people in other countries to get a little bit more prosperous by selling them goods? And this is, I think, one reason why in the 1990s, many of the center-left embraced the third way. It wasn't so much a neoliberal sellout as an attempt to translate social democratic perspectives into a global economy. But politics remains local. So the left has this very difficult choice between localism with a bad conscience and globalism with a collapsing political base. And that's a difficult problem to solve. I haven't seen it solved yet. Κύριε Πανούση, τελευταία λέξη σε εσάς. Αναρωτιέμαι αν πρόκειται για μια πολιτική φιλοσοφία ή πρόκειται για μια πολιτική απάτη διορθωτική της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει και κάποιο σημείο χρησιμοποιεί ως διορθωτική λειτουργία το λαϊκισμό. Το δεύτερο αναρωτιέμαι αν είναι συμβατός ο λαϊκισμός με τη δικαιωματοκρατία. Και αυτό θέλει μια σοβαρή συζήτηση, νομίζω. Το τρίτο, επειδή ακούστηκε αν ποιοι είναι σήμερα οι απουστευτές των μηνυμάτων των πολιτικών, είναι προφανώς τα media και τα social media και τα fake news. Άρα έχουμε πάρει την πλευρά που θα μαθαίνουμε τι είναι η δημοκρατία ή τι είναι η λειτουργία της. Το τέταρτο που αφορά την Ελλάδα είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κουρασμένο, κορεσμένο και ενοχικό και έχουμε και μία αντιμεταρρυθμιστική κοινωνία. Άρα και οι μεν και οι δε θα χρησιμοποιήσουν και οριζοντίως και καθέτως τον λαϊκισμό. Και οι μεν και οι δε. Και το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία θα τον χρησιμοποιήσει. Και το τελευταίο είναι ποιος νοιάζεται. Δηλαδή σε λίγο και έχουμε διαβάσει βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Τουλάχιστον στην Αμερική, θα επιλέγεται μέσα από κομπιούτερ ο μέσος Αμερικάνος, θα ψηφίσει και θα βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό είναι δημοκρατία ή λαϊκισμός? Άρα, ποιος νοιάζεται? Και είναι σημαντικό να το απαντήσουμε, αν εξαιρέσουμε τους 200 ανθρώπους και άλλους 200 που μπορεί να σκέφτονται έτσι. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Νομίζω υπήρχε αρκετή τροφή για σκέψη σε όλη αυτή την κουβέντα. Μπορείτε να μιλήσετε και με τους ομιλητές μας στο διάλειμμα. Μας έχουν μείνει μόλις 2 λεπτά, οπότε νομίζω δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Ίσως αν κάποιος θέλει μια τελική τοποθέτηση, παρακαλώ, ναι, θέλετε να πάρετε ένα μικρόφωνο για να. Αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να απαντηθεί η ερώτησή σας, αλλά. Thank you. My question is to Professor Panassos that referred to authoritarian populism. In your view, the Russians, the Chinese, the new king of Saudi Arabia, do you think those will be categorized into that terminology that you just raised? Me? Is it for Professor Mead? Okay. Well, I do think that we should understand that populism isn't simply a phenomenon of democracies. And there is a global turn toward personalistic guidance. We even see this in China where, you know, Xi is more like an emperor now than chairman of an anonymous committee. And so I think, and we see it certainly in Turkey. This kind of, and I think this does to some degree represent the sort of disintermediation of political parties and institutions, the disruption of social institutions that the internet is very good at. People today in a variety of places seem to want their governance from a great leader or a big leader. Modi in India, Abe in Japan. There's a global tendency toward rule by stronger personalities. How compatible this is with democracy is difficult to say, though I would say that Winston Churchill and FDR were leaders of this type, as well as Hitler, Stalin, and Mussolini. So, thank you very much all, Professor Panousis, Professor Mead, Professor Halikiopoulou, Professor Papas, Professor Mudd, and Christos Chomenidis for this conversation. Thank you very much.